Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο όμως και στα νέα δεδομένα που έχουμε στο ουκρανικό. Καλησπέριζω λοιπόν τον γνωστό διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Θανάση Δρούγο. Καλησπέρα, κύριε Δρούγο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινώ με τα της Ουκρανίας. Σήμερα ουσιαστικά είχαμε τον Πούτιν να σπέρνει φρίκι και θάνατο τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας ως αντίπινα για το χτύπημα στην γέφυρα της Κρυμαίας, στη γέφυρα του Κέρτς. Γιατί όλοι οι αναλυτές προεξοφλούν ότι μπαίνει σε μια νέα διαφορετική φάση ο πόλεμος ή η εισβολή, αν θέλετε, της Ρωσίας στην Ουκρανία? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν, επειδή η Ρωσία έχει αποτυχίες σε συμβατικό επίπεδο, έχει χάσει μάχες και στην Νότια Ουκρανία και στην Ανατολική Ουκρανία και στην Βορειοανατολική, στο Χάρκοβο, και επειδή δεν έχει πλέον και τις δυνάμεις για να κάνει περαιτέρω συμβατικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον για 8 μήνες, κινείται σφή σε κάποιο επίπεδο ότι να χτυπήσει με πυραυλικές δυνάμεις σε 22 πόλεις είδε σήμερα, σε ουκρανικό έδαφος, από το Κίεβο μέχρι την Οδυσσό και από την Οδυσσό μέχρι το Τερνό και από εκεί μέχρι το Χάρκοβο, που σημαίνει ότι σε αυτό το επίπεδο θα κινηθεί, δηλαδή μαζικές πυραυλικές επιθέσεις με στόχο τις οικονομικές δυναμικές της Ουκρανίας, με στόχο υποδομές και βεβαίως να προκαλέσει εκφοβισμό του ουκρανικού λαού μέσα από αυτές τις μαζικές ενέργειες. Αυτός είναι ο ένας λόγος, δηλαδή ότι περνάμε σε καθαρά πυραυλικές επιχειρήσεις και όπου μπορέσει να αντέξει η Ρωσία την επιχείρηση των Ουκρανών να προσπαθεί να κάνει άμυνα, είτε στη Χερσόνα είτε σε περιοχές του Λουκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Τώρα, επειδή ξέρεις τα 10 αγαπημένα μου θέματα, το αγαπημένα το λέω όχι με την έννοια του τα συμπαθώ αυτά, αλλά με την έννοια ότι που εξειδικεύεστε. Είναι η στρατηγική αεροπορική βομβαρδισμή. Αυτή η οποία έκανε η Χιτλερική Γερμανία κατά των Βρετανών ή αυτές οι οποίες έκαναν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά των Γερμανικών πόλεων, ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς κλπ. Αυτοί οι βομβαρδισμοί, όπως και η επιχείρηση ανεμοστρόβιλος το 65-68 επί Τζόνσον στο Βιετνάμ, μπορεί να προκαλούσαν σοκ και δέος, αλλά δεν φέρναν τις απώλειες που ήθελαν κάποιοι και βεβαίως δεν σταματούσαν τον λαό, όποιος και να είναι αυτός, είτε οι κομμουνιστές του Βορείου Βιετνάμ, είτε ξέρω εγώ η Χιτλερική Γερμανία, δεν σταματούσαν να έχουν δυνάμεις για να αντισταθούν και γινόντουσαν ακόμα χειρότεροι. Είναι ενδεικτικό, κύριε Δρούγος, αυτό που λέτε, ότι ενώ το πρωί υπήρξε ένας εύλογος και αυτονόητος φόβος όλων των Ουκρανών και ειδικά των κατοίκων του Κιέβου και των άλλων πόλεων, εδώ και 2-3 ώρες οι συνάδελφοι που καλύπτουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μεταδίδουν ότι οι κάτοικοι του Κιέβου πηγαίνουν δίπλα στους κρατήρες που έχουν ανοίξει οι βόμβες και οι πύραυλοι και τα ντρόουν Στούκας κλπ. Και βγάζουν selfie, έτσι. Ναι, γιατί αυσιμή παράλληλα, σαν τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας, επειδή μιλούσα το μεσημέρι με το Λβίβ, δυτική Ουκρανία, σαφώς πιο ήσυχη, αν και δέχτηκε 2 επιθέσεις σήμερα, μου έλεγαν αυσιμή ότι πηγαίνουν κανονικά και το περνάνε σε μια διαφορετική κατάσταση και ότι θα πολεμήσουμε μέχρι τέλος και δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε. Απόδειξε και αύριο υπάρχει συνάντηση της G7 με πρωτοβουλία Μακρόν και Σόλτς με τον Ζελένσκι για τα επόμενα βήματα. Υπάρχει κινητικότητα και στο ΝΑΤΟ, υπάρχει κινητικότητα και από τον Επίτροπο Μπορέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια μην ξεχνάμε μέσα στην εβδομάδα θα κριθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πόσες χώρες από τις 193 του Διεθνούς Οργανισμού θα καταδικάσουν τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου και αυτά τα οποία γίνονται. Άρα σε αυτό το σημείο που με ρώτησες, καταλήγω ότι η στρατηγική αεροπορική βομβαρδισμή, τώρα να το πω και πυραυλική βομβαρδισμή, γιατί εντάξει τώρα η Ρωσία έχει πρόβλημα με τις αεροπορικές δυνάμεις, γιατί έχει πολλά αντιαεροπορικά, ιδιαίτερα S-300 η Ουκρανία, δεν κάνει διευρυμένες αεροπορικές επιχειρήσεις. Άρα θα υπάρξουν τέτοια χτυπήματα. Περιμένω, αν θες την εκτίμησή μου, περισσότερα μέσα σε επόμενες εβδομάδες πυραυλικά χτυπήματα, αλλά δεν σπάς την αντοχή του ουκρανικού λαού και δεν σπάς την αντεπίθεση. Γιατί με τέτοια χτυπήματα δεν καταλαμβάνεις εδάφη, έτσι. Οι Ουκρανοί παραμένουν κανονικά στα 42 χιλιόμετρα μέσα στη Χερσόνα, αφού πέρασαν και τον Ντούτσανι και τα λοιπά και έχουν μπει και στη Ματίτκα στην περιοχή του Λουγάνσκ. Καταλήγω ότι δεν είναι. Απλώς μην περιμένεις να σπάσει η ουκρανική αντίσταση. Άμα κάποιον τον χτυπάς αλίπητα και τον βομβαρδίζεις αλίπητα, αυτό προφανώς θα σημαίνει πέρα και αυτό θα ανθίσταται με τις δυνάμεις οι οποίες έχει. Η Ουκρανία έχει δυνάμεις και στρατιωτικές και ευρύτερη υποστήριξη της Δύσης.
Τώρα, από εκεί και πέρα, σε επίπεδο επιχειρησιακό, η εμπλοκή σήμερα της Λευκορωσίας στον πόλεμο με 60.000 άντρες, φαντάζομαι δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Σωστό. Πολύ σωστά. Η Λευκορωσία έχει γύρω στους 62.000 άντρες, άνεμα πατάει μνήμου. Κάπου 18.000 είναι οι αεράμινα και οι αεροπορικές δυνάμεις, προφανώς ρωσοποιημένες σε συντριπτικό βαθμό. Και στην Πολωνία, γιατί ψάχνουν, κοιτάνε την κατάσταση των πυρηνικών καταφυγείων? Κύριε, συμβαίνει το εξής, ότι οι δύο δυνάμεις, οι από κοινού του Μίνσκ και της Μόσχας, δηλαδή Λευκορωσίας και Ρωσίας, από ό,τι είδα θα είναι σε επίπεδο ταξιαρχίας και μία θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Μπρέστ. Μπρέστ είναι στα σύνορα Πολωνίας Λευκορωσίας και αν είναι στην περιοχή της Νόρντνα, δηλαδή στο τριεθνές κουντάρι Ρουμανίας, Πολωνίας, Λευκορωσίας. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να σου πω προβληματίζει και το ΝΑΤΟ από το απόγευμα, διότι σημαίνει ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά η κοινή δύναμη Ρωσίας-Λευκορωσίας προς τα σύνορα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Άρα καταλήγω ότι είναι ένα θέμα το οποίο η Λευκορωσία δεν μπορεί να αλλάξει την ισορροπία των δυνάμεων, ούτε οι 60.000 αν τους διατεθέσει ο Αλεξάνδρ Λουκασέγκο στους Ρώσους θα καταφέρουν κάποια πράγματα. Άλλωστε ο Λευκορωσικός στρατός δεν έχει και εμπειρία στρατιωτική. Η μόνη εμπειρία του που είχε είναι όταν έγιναν τα επεισόδια στο Καζακστάν και όταν έγιναν κάποια επεισόδια μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων που ήταν ένα τάγμα και αυτό δεν έκανε τίποτα. Απλώς είναι απόλυτα ρωσοποιημένα τα συστήματα αυτά. Και ίσως πιστεύω ότι με τις δύο αυτές κοινές δυνάμεις πλησιάζει λίγο την Πολωνία, η οποία Πολωνία, αν με ρωτήσει από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ τα οποία συνορεύουν προς Ρώσους και Λευκορώσους, θα έλεγα στιγμή η Φιλανδία, η Πολωνία και η Ρουμανία είναι οι δυνάμεις οι οποίες προφανώς θα έχουν ευστημή ενδεχόμενα περισσότερη εμπλοκή αν κάτι κάνει η Ρωσία εναντίον τους. Τώρα, κύριε Δρούγο, για να κάνουμε μια γέφυρα και με τα ελληνοτουρκικά, καταγράψαμε όλοι σήμερα τις δηλώσεις Πεσκόφ, με τις οποίες ουσιαστικά αναδεικνύεται έτσι ένα διπλωματικό παρασκήνιο, για να μην πω πυρετός, για κάποια συνάντηση του Πούτιν με κάποιους από τη Δύση για να συζητήσουν την εκεχηρία και την κατάπαυση του πυρός, με διαμεσολαβητή τον Ερντογάν. Τι γίνεται? Κύριε Σανίς, ο Ερντογάν έχει κάνει πολλά τέτοια και έχει αποτύχει είτε στην Ατάλια, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε και στην Πράγα είπε περίεργα πράγματα και αμέσως μετά σκόθηκε και έφυγε και πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν για τα 70 γενέθλια του Ρώσου Προέδρου. Και νομίζω παίζεται και μια συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Αστάνα του Καζακστάν μέσα αυτή την εβδομάδα, αν είναι και οι δύο παρόντες εκεί. Η τουρκική διαμεσολάβηση δεν θα πετύχει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, πρώτον, δεν εμπιστεύονται τον Ερντογάν. Δεύτερον, αν η Ουκρανία, το λέω με τα πάση ειλικρίνεια σε αυτό και με ξέρεις, αν η Ουκρανία δεν πάει πίσω τα εδάφη της, δεν σταματάει ο πόλεμος. Μην περιμένει κανείς ειρηνευτικές συνομιλίες και τα λοιπά. Το είπε και ο πρόεδρος Ζελένσκι, το λένε όλοι, το λέω και εγώ σαν αναλυτής. Αν δεν πάρουν πίσω τα εδάφη τους, όχι και όλα τα εδάφη τους, δεν μιλάω μόνο το Λουκάνσκι, τον Ντόνετσκι και τη Χερσόνησο. Και την Κριμαία δηλαδή. Αναφέρομαι και στην Κριμαία δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό είχα πει εξ αρχής που μιλήσαμε και φιλοξενήσατε στο κανάλι σας τώρα εδώ και 8 μήνες για το Ουκρανικό, ότι θα πάρει χρόνο και θα πάει μέχρι τέρμα. Τώρα ο Ερντογάν, που δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, αλλά παίζει και από εδώ και από εκεί, και ξέρω εγώ Μπαϊραχτά στην Ουκρανία και συμπαραγωγή και με τον Πούτιν στα διάφορα, θέλει να φανεί ότι κάτι κάνει επειδή τον έχουν ουσιαστικά παραγωνίσει και σε ευρωατλαντικό επίπεδο και να φέρουμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ, μια και η Ευρώπη, ο Ερντογάν δεν ανοίξει στην Ευρώπη. Καταλήγω ότι όπως είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι προσπαθεί, αλλά ίσως και σε δημόσιες σχέσεις επίπεδο, ή να δείξει και εν όψη πολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία με τις εκλογές 8 μήνες ότι είναι ένας παγκόσμιος παίχτης ή ένας υπερενισχυμένος περιφερειακός παίχτης. Τίποτα δεν είναι από αυτά. Από αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν τον έχουν εμπιστοσύνη πάρα πολύ και βλέπω στην προηγούμενη περίπτωση ότι όσο και αν προσπαθεί στο ΝΑΤΟ κτλ., εξακολουθεί ακόμα να μπλοκάρει περιπτώσεις Σουηδίας και Φιλανδίας. Αυτό που είπε προχθές δεν μου άρεσε καθόλου στην Πράγα και δεν φωτίστηκε πολύ, ακόμα και δημοσιογραφικά, και μου το είπε Φιλανδός δημοσιογράφος της εφημερίδας Χελσίνκης Αντομάτ, ο οποίος μου είπε το εξής, ότι είπε τη Σάνα Μαρίν, της Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, της είπε, λέει, ότι με εσάς δεν έχω πρόβλημα. Λέει, το πρόβλημα λέει με τους άλλους δίπλα σας, δηλαδή με τη Σουηδία. Δηλαδή, σαν να λέει ότι μπορώ να σας βάλω σας στη Φιλανδία, να περάσει, ξέρω εγώ, δηλαδή να δημιουργήσει πρόβλημα στο ΝΑΤΟ και να διαχωρίσει δύο σκανδιναβικές χώρες. Δηλαδή, τέτοια πράγματα είναι αήθεις πολιτική. Αλλά από όλα αυτά όμως, τα οποία ορθώς είδα στο ρεπορτάζ ανέφερες, μία προσοχή θέλω να το πω μέσα από το δελτίο. Για να κλείσουμε με αυτό, ναι. Μία προσοχή, Γιώργο μου, στο θέμα των βάσεων
Των Τούρκων στη Λιβύη, το επαναλαμβάνω, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, έχει περάσει πολύ υλικό κάτω. Βέβαια δεν έχουμε εμείς τη Λιβύη άμεσα σύνορα, αλλά αυτή τη στιγμή το λιβικό πέλαγος από κάτω πρέπει προφανώς αεροναυτικά να το ενισχύσουμε, πληροφοριακά να το ενισχύσουμε, ευρύτερες ενέργειες και βέβαια προσοχή, γιατί όχι μας έχει κάνει επίθεση από εκεί, αυτό δεν το βλέπω ούτε καν στα όνειρα υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά θέλει προσοχή γιατί έχουν αυξήσει σημαντικά σε ναυτικά όπλα και ιδιαίτερα σε αεροπορικά όπλα τη βάση Άλου Ατίγια και τη βάση Αλχόμς στη θάλασσα. Γι' αυτό, πέραν της Αιγύπτου και της σωστής επαφής που κάναμε το Κάιρο για πολλωστή φορά, ας παρακολουθούμε και τις εξελίξεις του Λιβικό Πέλαγος, γιατί έχουμε να κάνουμε με ύπουλο εχθρό και δεξιές πώς μπορεί να κινηθεί. Το κρατάμε και αυτό. Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.